Και προχωράμε, αγαπητοί μου φίλοι, μέσα σε όσα εντυπωσιακά έγιναν στο Διεθνές Αναρχητικό Φεστιβάλ που προηγήθηκε από την Παρασκευή μέχρι και χθες αργά το βράδυ. Ελάτε όμως να δούμε και κάποια άλλα θέματα τα οποία όλους ενδιαφέρουν, όπως ας πούμε από το χώρο του γραφείου του επάρχου της Περιφερειακής μας Ενότητας, το μήνυμα για την 7η έκθεση τροφίμων και ποτών, την Expo Trof. Λοιπόν, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, στο πλαίσιο της πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συμμετέχει στην 7η έκθεση τροφίμων και ποτών Expo Trof, που πραγματοποιείται 24 με 26 Ιανουαρίου 2020 στο Χελέξπο Μαρούση στην Αθήνα. Η Περιφέρεια, θέτοντας σαν πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της στην Ελλάδα για το εξωτερικό, παρέχει τη δυνατότητα σύναψης των πλέον συμφερουσών συμφωνιών για τους παραγωγούς της, δίνοντας έτσι την ευκαιρία να καλλιεργήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με το ελληνικό κοινό, με τους επιχειρηματίες του χώρου, ενισχύοντας ταυτόχρονα όμως την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Καλούνται λοιπόν, με λίγα λόγια, γιατί αυτό είναι το μήνυμα προς όλους εδώ, τους παραγωγούς που τυποποιούν είτε μεταποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και ποτά της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες και επιθυμούν να έχουν την παρουσία τους εκεί στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, να το δηλώσουν, έτσι και εδώ είναι τώρα το πιο γρήγορο της υπόθεσης, γιατί θα μου πείτε, μάπα τώρα μας λέτε για την έκθεση αυτή που θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου. Ναι, γιατί όμως θα πρέπει να το δηλώσετε το ενδιαφέρον σας έως την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου. Στη σχετική έτσι φόρμα που υπάρχει στη σχετική ιστοσελίδα, και να διευκρινίσουμε πως μετά τις 18 καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή. Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάσει κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων, με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής, θα απορριφθούν μετά από έλεγχο όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Λοιπόν, γι' αυτό και άλλα πολλά, έτσι και στον απόϊχο της επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε θέματα εκπαίδευσης κ. Γιάννη Κρητικού στην Κάλυμνο, εμείς αύριο το πρωί έχουμε ήδη κλείσει ραντεβού με τον έπαρχο κ. Μανώλη Μουσελή για να δούμε όλα αυτά τα θέματα αναλυτικά. Επίσης, έχω στα χέρια μου από το 2ο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πόλεως Καλύμνου μία ευχαριστήρια επιστολή προς τον αθλητικό όμιλο Καλυμνιακός. Θέμα ευχαριστήριο για δωρεά αθλητικού υλικού. Το σχολείο μας, όπως αναφέρει το μήνυμα του Διευθυντή κ. Γιάννη Θεοφιλίδη, ευχαριστεί θερμά τον αθλητικό όμιλο Καλυμνιακό για την δωρεά αθλητικού υλικού, μπάλες, ποδοσφαίρου και διαχωριστικά μπλουζάκια για τις ανάγκες του μαθήματος της φυσικής αγωγής, και συγχαίρει τον πρόεδρο και το ΔΣ της ομάδας του νησιού για την αξιέπαινη αυτή πρωτοβουλία. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, για τα όσα γίνονται εδώ στον τόπο μας, πέραν δηλαδή του ότι εμείς σήμερα έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα του Αναρχητικού Φεστιβάλ, που όμως ένας από τους πλέον δημοφιλείς συγγραφείς του ελληνικού κοινού, ο Τζο Νέσμπο, βρέθηκε στον τόπο μας. Πάντα κάνει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έτσι ένα ταξίδι στα Δωδεκάνησα, και στην καθημερινή της Κυριακής υπάρχει το σχετικό ένθετο και η σχετική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει, καθώς η αναρρίχηση στην Κάλυμνο είναι πια κάτι που τον έχει σημαδεύσει. Μιλά για την αγάπη του για το νησί, για το νησί των Σφουγγαράδων, αλλά και για τη στιγμή που άλλαξε τη ζωή του, όπως ο ίδιος διηγείται σε μια αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στην Τασούλα Επτακύλη. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και θέλω να σας πω πως σας υπόσχομαι πολύ ωραίο υλικό αύριο στην εκπομπή μας, διότι όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα οποία καταγράψαμε και βιώσαμε ήταν πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι λίγο μετά ο Γιάννης Μακαρούνας πέταξε και τον ντρόν ψηλά, έτσι ώστε να έχουμε και εκπληκτικές εικόνες, όπως έτσι αυτές που είδατε και την Παρασκευή, αν θυμάστε, από τόσες και τόσες ομορφιές που είδαμε από ψηλά από τον ντρόν του Γιάννη Μακαρούνα που κατέγραψε. Όπως λοιπόν το έκανε για τόσα άλλα σημεία της Καλύμνου, έτσι το έκανε και χθες το βράδυ για να έχουμε από ψηλά αυτήν την θεαματική εικόνα με τον κόσμο λοιπόν εκεί κάτω
που άλλοι καθόντουσαν, άλλοι ήταν γύρω-γύρω από την πισίνα, άλλοι ήταν μέσα, άλλοι το τερπνών με τα οτεοφελή μου να δειπνίσουν κιόλας. Άλλοι όμως εκεί απολάμβαναν την μουσική, χόρευαν και γενικά η εικόνα που είχε δημιουργηθεί ήταν μαγευτική. Πάμε λοιπόν να περιπλανηθούμε μέσα από τις εικόνες που κατέγραψε το ντρόν του Γιάννη Μακαρούνα αμέσως μετά το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα για να έλθουμε πίσω και να αλλάξουμε εντελώς θέμα.